προφύλεξτε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Εις ερημικής, απ' αυτός ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Μαζί μας είναι σήμερα για τρίτη συνεχή φορά ο άρχον πρωτοψάλτης Τεσσαγιωτά της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης, κύριος Φώτιος Κετσετζής. Δάσκαλε, ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε, έχουμε πάρει έτσι την ζωή σας, την ψαλτική από την αρχή, από τα πρώτα βήματα. Από την Μακεδονία κατεβήκατε στην Αθήνα, πάλι πίσω Μακεδονία, πάλι Αθήνα. Και θα θέλαμε έτσι να μας διηγηθείτε τώρα όσα θυμάστε από ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ψαλτική, αυτό των πανηγυριών στην επαρχία κυρίως, έτσι που είχαν και μερακλείδες άνθρωποι, και να μας πείτε πώς βιώσετε αυτή τη χρυσή εποχή, ας πούμε, των πανηγυριών, που έτσι ήσασταν πολύ ενεργός όλη αυτή τη διαδικασία και φαντάζομαι συμπράξατε και μεγάλους δασκάλους της εποχής. Είναι δυστυχώς στις μέρες μας αυτό ένα, αποτελεί ένα παρελθόν, έτσι λίγοι νομίζω είναι οι ναοί πλέον στους οποίους έτσι υπάρχουν φιλόμουσοι που προσκαλούν καλούς μεγάλους ψάλτες και γι' αυτό θα είναι και πολύτιμη συμβολή σας σε αυτή την υπόθεση, να μας πείτε όλα όσα θυμάστε, να μας μεταφέρετε τις εμπειρίες σας, το πνεύμα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Το πρώτο σας πανηγύρι ποιο ήτανε? Και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι μαζί, δηλαδή να μην πω και για πάντα μαζί. Γιατί όχι. Το πρώτο πανηγύρι θα πρέπει να πω ότι πρέπει να ήταν γύρω στο 1970, ανεξάρτητα για το χαλάνδρι που είχαμε πει, Αγίος Νικόλαος, καθεδρικός ναός, ή και τον κατανυκτικό Εσπερινό που έτυχε να προσκληθώ να συμπληρώσω το αριστερό αναλόγιο απέναντι στο Θρασίβολο Στανίτσα. Νομίζω ότι ήταν στην Εύβοια, το χωριό Εδιψός, κοίμηση της Θεοτόκου. Πρέπει να ήταν 70, αν δεν απατώ, αν ήταν 71. Ήρθε κάποιος δάσκαλος εκεί, ο οποίος ήταν επίτροπος εκεί και μέσω του μεγάλου δασκάλου, του μουσικού δασκάλου, του Γεωργίου Τσατσαρώνη, που έτσι είμαστε κοντά, τον έστειλε και ήρθε στον Άγιο Γεώργιο να μ' ακούσει, εκεί έψαλα τότε και το κλείσαμε και πήγα εκεί. Πρώτη εμπειρία, ας πούμε. Ήταν μία πρωτόγνωρη για μένα κατάσταση. Προσπάθησα και εγώ να ευχαριστήσω. Τι ήταν το διαφορετικό εκεί? Πολλοί κόσμος, πανηγύρι, καταλαβαίνεις. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον από κάποιους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν ήταν από όλους, δεν θα ήταν από όλους σε καμιά περίπτωση. Το βλέπατε αυτό, ήταν δηλαδή από κάτω από το ψαλτήρι και καταλαβαίνετε εσείς ότι αυτοί ακούνε, κρίνουν μουσική. Ψαλτόλησες που λέμε υπήρχαν. Δεν θυμάμαι τέτοια λεπτομέρεια, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ίσως ήμουνα και προτάρης και να μην μπορούσα να διακρίνεται. Να διακρίνω πράγματα, ας πούμε. Αυτό ήταν η πρώτη μου έτσι, η εμπειρία τέτοια. Πάντως ήθελα να σας ακούσουν για να σας καλέσουν, έτσι γινότανε. Δεν ήταν από τηλέφωνο, ας πούμε. Κάποιες φορές. Και από αλλού το έχουμε ακούσει, ότι λέει ερχόταν στην εκκλησία. Ναι. Κάποιες περιπτώσεις ναι, ερχόντουσαν. Ναι. Αν είχαν τη δυνατότητα, ερχόντουσαν και είχαν μια άποψη άμεση. Άλλες φορές, βέβαια, μέσω των μέσων, ας πούμε, ηχητικών ηχογραφημάτων, κάπως έτσι γινόταν, ή φήμης κάποιος, ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή και κάποιοι μεγάλοι σπουδαίοι ψάλτες, να πω ένα όνομα του αείμνης του Χατζή Μάρκος Μανώλης. Δεν χρειάζεται. Ναι, είναι γνωστός της Πάση και τα πανηγύρια τα πολλά. Γιώργος Λαμπρόπουλος, αυτός. Και με τον οποίο και με τους δύο έχω ψάλει. Ευτύχησα δηλαδή, ήταν
να συμψάλλω ως αριστερός, εννοείται, γιατί αυτή είναι πριν από μένα. Πιο δύσκολο πανηγύρι που ψάλατε ποιο ήταν, που ζοριστήκατε? Ποιος σας ζόρισε? Σαν αριστερός. Κοίταξε, δηλαδή. Είναι η κάθε μία περίπτωση, είναι ξεχωριστή, ας πούμε, ναι. Η κάθε μία είχε και τις δυσκολίες, δεν μπορεί να πεις ότι είναι απλά πράγματα και πρέπει να αυτοσυγκεντρωθείς, να αποδώσεις. Βέβαια, είστε και οι ψήφωνος. Αλλά όσο να είναι, ο Χατζημάρκος ήταν ακόμα, δηλαδή... Ναι, ήταν, ναι. Και ο Ταλιαδόρος είχε υψηλές νότητες, αλλά δεν θα πιάνε τέσσερις φωνές πάνω. Ο Χατζημάρκος ήταν το κάτι άλλο, ήταν. Δεν δυσκολευτήκατε ιδιαίτερος. Θυμάστε κάτι να μην... Θυμάμαι ότι κατάφερα να ανταποκριθώ, ας πούμε. Ναι. Σας άρεσε εκείνη... Είμαι τον Καραμάνι, ξέρω εγώ, που έχω ψάλει επίσης πάλι πανηγύρια, να πούμε, έχω ψάλει και στο Διακοφτό, τον Άγιο Τρίφωνο. Έχω ψάλει στα Ροζενά, που το ηχητικό, ας πούμε, βρέθηκε από τους φίλους του Καραμάνι, κάποιος ιερέας το είχε γράψει. Και είναι ανεβασμένο, δηλαδή, στο διαδίκτυο. Και έψαλα. Το προλαβαίνατε να το ευχαριστηθείτε εκείνη την ώρα ή είχατε το άγχος του ψαλισμένου και να τους ακούσετε, να τους απολαύσετε? Το άγχος και η αγωνία υπήρχε, ήταν δεδομένη. Γιατί όσο πιο νέος είσαι, τόσο μεγαλύτερο είναι το άγχος. Και πώς καταφέρνεις εκείνη τη στιγμή να βγεις μπροστά πάνω από το άγχος? Γιατί για να ανταποκριθείς απέναντι σε τέτοια θηρία, ας πούμε, ψαλτικά και με φόβο πάλι δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να περάσεις και λίγο σαν αντιπίθεση, δεν πρέπει? Με την καλή έννοια εννοώ. Εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν σκεφτόσουν να βγεις με αντεπίθεση. Τουλάχιστον εγώ, τώρα δεν ξέρω τι κάνανε οι άλλοι. Μια συγκεκριμένη χρονιά που θυμάμαι, πήγαμε στα Ροζενά και έψαλα αριστερά στον Καραμάνι της Παπατής. Είχε έρθει και ο πατρινός, ο Βαζάς. Και ήρθε δίπλα μου. Ψάλαμε, τον Ξαντάρια, πάνω πάνω. Και μετά στη χειρά. Δεν είχαμε μεγάλη οικειότητα με τον Βαζά. Το ξέρετε, αλλά... γενικά σαν ψάλ, το ξέρετε, έτσι. Τότε τον γνώρισα, ας πούμε, ναι. Τότε τον γνώρισα, δεν ήξερα πολλά. Του έλεγα ψάλ. Δεν ήθελε. Ωραία, ψάλ, ξέρω, πάρε, πες ένα εξαντάριο, πες ένα... Τίποτα, δεν ήθελε. Μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το αναφέρω τώρα. Ο οποίος Βαζάς, εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος... συνομιλικός μου περίπου. Γιατί το έκανε, από σεβασμό, επειδή είχαν καλέσει εσάς? Δεν μπορώ να καταλάβω. Α. Μπορεί να το σκέφτηκε με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως. Όταν αργότερα τον ακούσατε, ας πούμε, έτσι, πέρα από το πανηγύρι, πώς σας φάνηκε σαν ψάλτης? Πολύ μεράκι, πολύ μεγάλη φαντασία. Σας κέρδισε, δηλαδή, το άκουσμα σας? Ναι, εννοείται. Εγώ ήμουν στην Τίνο την εποχή που ήταν στον Άγιο Θεράποντα, θυμάμαι, ζωγράφου, ακουγόταν ευχάριστα. Δεν είχατε ξανά κάποια σχέση με τον Βαζά? Όχι. Αν συναντηθήκαμε σε ένα πανηγύρι που με καλέσανε εδώ στη Βιωτία, σε ένα Άγιο Ιωάννη Θεολόγο το Σεπτέμβριο, πάλι είχε έρθει. Δεν ξέρω, κάπου έμεινε τότε, δεν θυμάμαι στην Εύβοια, ναι. Γενικά, τι ήταν μέσα στον κύκλο το έτσι, τον ψαλτών ο Βαζάς τότε? Ήταν εκτός πιάτσας. Δεν μπορώ να... Ακουγόταν δηλαδή το όνομά του. Να το αξιολογήσω. Φαντάζομαι, ναι. Τώρα προερχόμενος από Πάτρα... Ήταν από την Παντάνασα. Από την Παντάνασα, σε ένα ναό, ας πούμε, έτσι, ιδιαίτερα έτσι, μεγαλοπρεπή, ναι, με ιστορία. Είχε ένα... Ζει ακόμα, πάντως, να το πούμε για τους ακροατές. Ναι, ζει. Δεν ξέρω περισσότερα, δηλαδή δεν έχω άμεση σχέση, επαφή, ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Είχε κάποια ταλαιπωρία με κάτι. Με την υγεία του, αλλά... Ναι, με την υγεία του, ναι. Είναι ακόμα εν ζωή, η φωνή του είναι μια χαρά, δεν ψάλλει, από ό,τι ξέρουμε κι εμείς. Ναι. Ψάλλει και... Ναι. Είναι πολύ άνθρωπος. Να είναι καλά άνθρωπος. Η συνεργασία υπήρχε καλή στα πανηγύρια, υπήρχε συνεννόηση από πριν ή όχι? Υπήρχαν ψάλτες που προσπάθουσαν να εκθέσουν τον αριστερό, ας πούμε, ή γενικά έναν άπειρο ψάλτη, ή βαίναν όλα ομαλώς και... Το καθένα ήταν και διαφορετικό. Θα υπήρχαν και τα μεν και τα δε, σίγουρα.
Κάποιο καψόνι σας έχουν κάνει, θυμάστε εσείς κάτι που να... Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε ναι. ή δεν θέλετε να μας πείτε. Όχι, όχι, δεν θυμάμαι. Ειλικρινά. Και μετά το πανηγύρι, φαντάζομαι είχε και το γλέντι. Εκεί όλα αυτά επακολουθούσαν. Τραγουδούσαν, τι κάνανε συνήθως, ψάλανε. Γιατί οι παλιοί ψάλτες έχουμε ακούσει και από άλλους ότι δεν τραγουδούσαν. Δεν θέλανε να τραγουδήσουν στο τραπέζι, ας πούμε. Ναι, υπήρχε μεγάλη. Όπως και ο Φρίγκορ, ας πούμε. Μια διαφορετικότητα. Μεγάλη διαφορετικότητα. Εντάξει. Και ο Ταλιαδόρος, εντάξει. Μπα να τραγούδαγε. Ένα, δύο-τρία αυτά που έλεγε. Ένα δεν θα έλεγε κάτι παραπάνω. Δασκαλούδες ήταν. Με το δασκαλούδι. Δεν σταμάταγε, ας πούμε. Ένα πανηγύρι ψάχνουμε στον κόκκινο, Αγίας Τριάδος, ας πούμε, ψάχνω αριστερά. Τι μετά έγινε ο χαμός, ας πούμε. Όταν άκουσα την πρώτη φορά το δασκαλούδι, ποιο ήταν έτσι, το πρώτο πράγμα, που, η πρώτη εντύπωση που σας δόθηκε. Εντάξει. Ήτανε ότι περνάει λίγο το μέτρο, ας πούμε. Αλλά προσωπικά με εντυπωσιάζει. Με εντυπωσίες και με πάντα με εντυπωσίες. Αυτό το... Μου άρεσε. Και το ανθρώπινο του στοιχείου, δηλαδή, που έχουμε συζητήσει σε κάποιες συναντήσεις, με ευχαριστεί ιδιαίτερα, ας πούμε. Σε ένα απλός άνθρωπος, ταπεινός, ναι. Και όλοι το λένε αυτό. Ναι, ναι. Κάποιο πανηγύρι σας έχει μείνει περισσότερο στη μνήμη? Ποιο θυμάστε, δηλαδή? Με τους μεγάλους τώρα, που μιλάμε πάντα σαν αριστερός όταν είσαστε. Ποιο θα ξεχωρίζατε, ας πούμε? Ένα πανηγύρι έψαλα στα Καμένα Βρούλα Άγιο Παντελεήμονα, αριστερά στον μέγιστο Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο. Αυτό γιατί το ξεχωρίζετε? Εκεί ζορίστηκα λίγο. Από τα ύψη? Δεν θα έλεγα τα ύψη και τα ύψη, αλλά... Επιβλητικότητα. Επιβλητικότητα αυτή του ανθρώπου. Που ήταν ανθρώπινη ήταν, δεν ήταν... Και εγώ ήμουν νεότερος τώρα, αυτός ήταν, είχε κάποια ηλικία ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα δεκαετίας του 80. 84-85 κάπου εκεί πρέπει. Στα τελειώματα δηλαδή ο Χρύσανθος, ας πούμε. Έφυγε τέλειο 88-89, έφυγε από τη ζωή άνθρωπος. Νέος έφυγε. Ούτε καν τα 70, 69 πόσο ήταν. Κρίμα και... Νιώσατε δέος δηλαδή και δεν μπορούσατε, ας πούμε, να... Ναι, είχα, να πείτε δηλαδή... σε αυτό το κλίμα αυτό δηλαδή, σαν το βλέπατε από μακριά κάπως έτσι. Ναι, ναι, απέναντί μου ήταν, αλλά δεν ξέρω. Είχα μία έτσι... Με είχε συνεπάρει, ας πούμε, ναι. Μετά που ή δεν γνωρίζεστε, γνωριστήκατε εκεί ή τον... Όχι, είχαμε γνωριστεί. Πώς ήταν σαν άνθρωπος, είχαμε γιατί... γνωριστεί και όταν ήταν πρόεδρος τότε της ΟΜΨΙΕ, είχε γίνει μία ωραία συναυλία στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο έτος. Και... Δηλαδή, πολύ εννοώ ότι ήτανε... Στην Τίνο εγώ ήμουνα 77-83. Πρέπει να ήταν πριν το 77, δεν θυμάμαι. Και μάλιστα συμμετείχα στην προσπάθεια, σαν χοροδός σε αυτή. Εξαιρετικά μαθήματα. Πολύ καλοβαλμένη εμφάνιση. Αγίου Κωνσταντίνου Ομονίας. Δεν μπορώ να θυμηθώ χρονολογία. Για το Χρύσανθο μας είπατε και κατηδίαν ότι είναι... Ίσως αυτός που θα βάζετε πάνω-πάνω από τους όλους όσους γνωρίζατε. Καταρχήν, ξεκινώντας από την πολύ σπουδαία κατάρτιση που είχε και στη Βυζαντινή, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Μουσική, ήταν ο μόνος άνθρωπος, μιλάμε για τη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, που είναι η πρωτεύουσα της Βυζαντινής και του ύφους, είχε συστήσει χορό στον Άγιο Δημήτριο και είχε και γυναίκες. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Το ξέρουμε. Είχε και γυναίκες μέσα. Και... Μιλάμε για έναν χορό βυζαντινό, όχι πολυφωνικά αυτό πράγματα. Και τι ρεπερτόριο έψαλα, τα δικά του μαθήματα? Βασικά, του Πρίγκου Απόγονος είναι. Ναι. Και κάποιοι βέβαια το έχουν πει, δεν το λέω εγώ, ότι ο πιο γνήσιος εκφραστής του Πρίγκου ήταν ο... και οι άλλοι, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να δικήσω τώρα.
Ούτε το να είμαι στο Καραμάνι, ούτε την Λαλιαδόρα Λέμονο. Του Θεσσαλονίκης εσείς τους ακούσατε και από κοντά ή μόνο από τις ηχογραφήσεις? Του ζεις στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πηγαίνατε ή είχατε κάποια επαφή? Όχι πάρα πολύ. Περαστικός. Τους ακούσατε όμως και τους τρεις από κοντά? Τους έχω ακούσει, ναι. Τους έχω ακούσει. Αν θα λέγατε έτσι ένα χαρακτηριστικό για τον καθένα από αυτούς, ποιο θα ήταν? Δηλαδή, τι θα λέγατε για τον Νταλιαδρό, τι θα λέγατε για τον Χρήσανθο και τι θα λέγατε για τον Καραμάνι? Και οι τρεις υπήρξαν μέγιστοι πρωτοψάλτες, άρχοντες πρωτοψάλτες, και ο καθένας είχε το δικό του ταπεραμέντο. Ξεκινώντας ηλικιακά, Αθανάσιος Καραμάνης είχε το δικό του το προσωπικό του, αυτά τα σβησίματα, τα πετάγματα, ας πούμε. Σας αρέσανε? Το κάτι άλλο. Όσο πιο μικρός ήμουνα, λέω τώρα τι κάνει, ας πούμε. Με ξάφιαζε, ας πούμε. Αν το δεις λίγο πιο συνετά, έχω ρημάσει, ας πούμε, λόγω ηλικίας, το βλέπω με μεγαλύτερη συμπάθεια. Μπορώ να σας πω, στο πανηγύρι που έχει αναρτηθεί και το έχουν καταθέσει οι ακούσαντες αυτό, τα ανοιξαντάρια δεν έχουμε φύγει μόριο. Το γράψανε άνθρωποι που τα ακούσανε. Εντυπωσιακό είναι. Εντυπωσιακό ή απανηγυρικό εσπερνό? Θα μου πεις, δεν είμαστε τώρα μαζεμένοι. Το συνηθισμένο εδώ που γίνεται στην πρωτεύουσα, μαζεύονται εκεί όλοι, βοές ατάκτης, και γι' αυτό προκύπτουν αυτά. Από τι, ποιο είναι το αίτιο? Δηλαδή, ψάλλουμε, αλλά χάνουμε τον έλεγχο όσον αφορά διαστηματικά. Ανεβοκατεβαίνουμε πατώντας τους φόγκους, αλλά δεν προσέχουμε από την αρχή μέχρι το τέλος να είμαστε συνεπείς. Τώρα εκεί στον Εσπερινό, τώρα που λέω για να πενέψω τα γένια μου, απλώς είναι σαν ένα αποτέλεσμα, αλλά ο Καραμάνης έψαλε μόνος του. Δεν θυμάμαι τώρα αν είχε και κανένα βοηθό εκεί. Γενικά ήθελα να το ρωτήσω. Και αριστερά έψαλα εγώ. Ναι. Παίρνατε βοηθούς όταν σας καλούσαν κάπου? Συνήθως όχι. Ελάχιστες. Τι είχαν δηλαδή από την εκκλησία ψάλτες? Ελάχιστες φορές. Κάποιοι ερχόντουσαν εκεί, αλλά κάποιες φορές, ας πούμε, βρισκόσαν και σε δυσκολία, ας πούμε. Αν ήταν άλλος και δεν μπορούσε, ήταν παράφωνος, καλύτερα να μην υπάρχει το ίσο. Έτσι δεν είναι? Το ισοκράτημα, αν δεν είναι εκεί που πρέπει, καλύτερα να μην υπάρχει. Αυτή είναι η... Και μας λέγατε για τον Καραμάνι ότι είχε αυτό το χαρακτηριστικό με τα σβησίματα. Ήταν ένας άψογος κύριος, ας πούμε. Και καλλιτέχνης και αυτά και εκείνα. Και μπορεί να μην ήξερε τόσα πολλά γράμματα που λένε, αλλά είχε διαστήματα και αυτά και εκείνα. Μα βέβαια, από τα πρώτα βιβλία, εκτός από τα κλασικά που είχα πάρει, και ήταν ο πρώτος που έβγαλε. Mm. Λαντίκας, οδός Σοκράτους εκεί. Αυτό το Λαντίκα μας το λένε όλοι. Αφού δούλευα στο Υφυπουργείο Αγίου Κωνσταντίνου 16, η γειτονιά μου ήταν εκεί. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε αφιέρωμα στο Λαντίκα. Δηλαδή, όσοι έρχονται στην εκπομπή μας και έχουν ζήσει στην Αθήνα, ήταν... Εκεί ήταν το κέντρο, εκεί ο τα βιβλία. Τι ήταν ο Λαντίκας, να ξέρουν εκεί? Είχε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι τώρα. Ξηρούς καρπούς. Ξηρούς καρπούς, κάτι τέτοιο, ναι. Και εκεί ήταν, περνάγαν όλοι, ας πούμε. Βιβλία εκεί, ηχογραφήσεις, ναι. τα πάντα. Ναι. Ωραία, μας είπατε για τον Καραμάνι. Ο Ταλιαδόρος τώρα. Ήσασταν και ταλιαδωρικός, βέβαια. Να πάμε, ναι. Ηλικιακά, είπατε. Ηλικιακά τώρα είναι ο Χρύσανθος, γεννημένος το 20. Σοβαρός άνθρωπος. Στασίδη. Λαμπάδα. Τι φωνή είναι αυτή. Ατέλειωτο στα ύψη. Λες, δεν τελειώνει. Μπορούσε να πάει πια ένα τριάδι εκεί. Από πού ξεκίναγε, πού έφτανε, τι έκανε, ας πούμε. Αλλά και άνθρωπος. Άνθρωπος. Εξαιρετικός άνθρωπος. Πόντιος. Τα βιβλία του τα χρησιμοποιείτε? Όλα. Τι θα ξεχωρίζετε από τη σύνθεση του Χρυσάνθου? Υπάρχει κάτι έτσι που να...
Πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Χερουβικά. Και χερουβικά και... και στη χειρανικό μέλος. Εκείνο το δοξαστικό το, της Μαγδαληνής Μαρίας, το τρίτο, το Ιωθινό. Τι φτιάχνει ο άνθρωπος εκεί. Και το έχουμε πει και παλαιότερα, αλλά τελευταία πρόσφατα στο 10ο φεστιβάλ που έκανε στο Βόλο ο σύνδεσμος, έτσι τον λένε, ιεροψαλτών Βόλου και Ιερά Μητρόπολης, είχε προσκληθεί η χοροδία της ΟΜΣΥΕ, της οποίας έχω την τιμή να διευθύνω, είμαι χωράρχης. Ένα από αυτά ήταν αυτό, γιατί έγινε και με την ευκαιρία να αποδοθεί μνήμη και τιμή στο Χρήσανθο Θεοδωσόπουλο. Αυτό έγινε το Νοέμβριο του 2018. Προσεκλήθηκε η χοροδία του Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τη χοροδία της και ο τοπικός σύνδεσμος με τη χοροδία, τρεις χοροδίες. Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση που κάναμε, εξαιρετικά άψογη, και ένα από τα μαθήματα ήταν και αυτό που, αν μπείτε, μπορεί και αυτό και σαν ηχητικό να το δείτε. Έχει πάρα πολλά κάποιες ωραίες εναλλαγές που κάνει. Είναι δηλαδή μαστορ, πέρα από το κλασικό, πολύ μαστοριά, ας πούμε. Είναι και τα μαθήματά του είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Αυτό έχω να σας πω. Μιας και πιάσαμε το θέμα του... Και να πούμε και στον Ταλιαδόρο μετά, ναι, ολοκληρώνοντας. Ταλιαδόρος, από το που το πρωτοάκουσα εγώ στα εκεί όταν πλησίαζα τα 20 και μετά μέχρι τα 25, ας πούμε, ήμουνα ταλιαδωρόπληκτος. Αυτός ο όγκος της φωνής και η καθαρότητα και τρελάθηκα. Όταν πρωτοάκουσα Ταλιαδόρο, λέει, αυτός είναι ο οδηγός μου, ας πούμε, ναι. Είναι αλήθεια. Εντάξει, μετά πορευόμενος, μαθαίνοντας σιγά σιγά, ακόμη μαθαίνω, δεν τον διέγραψα, τον μνημονεύω και... Κάποια θετικά θα αποκομίσετε σίγουρα, θα μιλάτε. Όλα, βέβαια. Θετικότατα, ας πούμε. Δεν έχω να πω κάτι, ας πούμε. Γιατί δηλαδή κάπως αποστασιοποιηθήκατε, λόγω διαφοράς φωνής, λόγω... Είναι και αυτό ένα στοιχείο, οπωσδήποτε υπαρκτό, ότι... Άλλος τύπος φωνής. Άλλο εύρος φωνής, ναι, Ταλιαδόρος. Ταλιαδόρος έφτασε τώρα στα 93, πόσα είναι, και στεκόταν ο άνθρωπος φωνητικά, δηλαδή. Αλλά λόγω ηλικίας, εντάξει, είχε κάποια... Ποιος, υπάρχει κάποιος που δεν θα υποκύψει, ας πούμε. Ο χρόνος είναι παντού επιδρά. Εξαιρετικός. Δηλαδή αυτοί οι τρεις ήταν τα τρία μεγάλα ονόματα, αστέρια, ας πούμε, αυτής της πρακτικής τέχνης, χωρίς να παραλείψω και τον Αβραάμ τον Ευθυμιάδη, τον οποίο και γνώρισα τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, αλλά και τον Παναγιωτήδη, εντάξει. Τον Παναγιωτήδη τον γνωρίσατε? Το γνώρισα μια-δυο φορά στα τέλη, δεν είχε. Δεν έψαλα, δηλαδή. Όταν είχα προσκληθεί στην πρώτη συνάντηση που έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ένα 1984, καλέσανε 40-50 ψάλτες από όλη την Ελλάδα. Μέχρι και από Κύπρο είχαν έρθει και κανένα δυο. Εκεί τον γνώρισα σε κάποια παρέα, κάποια μέρα είχαμε βγει έξω κάπου, παρέα, και εκεί τον γνώρισα τον Παναγιωτήδη. Τι θυμάστε από τον Παναγιωτήδη? Εντάξει, ο άνθρωπος έτσι ήταν ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Δεν είχα έτσι ιδιαίτερη ούτε επαφή ούτε γνωριμία, ναι. Μια παρέα βρεθήκαμε, δηλαδή. Αυτό ήταν μόνο. Δεν τον ακούσατε να ψάλλει? Από ηχητικά μόνο. Ναι. Ανάμεσα στους ψάλτες ήταν... Τον θεωρούσαν δάσκαλο, ας πούμε, φαντάζομαι, εκεί περισσότερο. Είχε μια ιδιαίτερη εκφραστικότητα. Όλοι το λένε. Με το Σουλατζή τι έγινε, δηλαδή, ενώ, ας πούμε, ζούσε στη Θεσσαλονίκη, ναι,
δεν ανήκει στην πιάτσα, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης. Γιατί είναι ένας μεγάλος δάσκαλος, μια μεγάλη φωνή, έτσι. Ναι. Πώς και δεν ακούγεται τόσο πολύ ως ένας από τους... Εγώ το πιθανολογώ, γιατί δεν ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, για να από κάποιες πληροφορίες διάχυτες, ξέρω εγώ. Εντάξει, ίσως οι μεγάλοι ψάλτες, ας πούμε, να του απέκοψαν το να βγει στην επιφάνεια ενδεχομένως, δεν ξέρω. Mm. Κάπως έτσι. Ανθρώπινα είναι αυτά. Πρέπει να έχουμε μια μεγαλοψυχία λιγάκι να... Γιατί η συμπόρευση των ψαλτάδων, σαν να είμαστε μια οικογένεια που δεν την έχουμε, πρέπει να κοιτάξουμε λιγάκι, να δαμπάσουμε τους εγωισμούς μας για το ευρύτερο συμφέρον, το συνολικό δηλαδή. Αυτό θα είναι καλό. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, έτσι, ναι, πιο τεχνική, μιας και αναφερθήκαμε στις συνθέσεις, mm-hmm, των δασκάλων αυτών από τη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούν πολύ τις εκδόσεις αυτές ότι είναι πιο αναλυτικές. Η δε αντίθετη άποψη είναι ότι κατέγραψε την προφορική παράδοση που σε μια εποχή που δεν είχε διασωθεί το ύφος, ειδικά στην Αθήνα, ας πούμε, ή στην Πάτρα, όπου κυκλοφόρησαν τα βιβλία του Καραμάνη, στο ίδιο στυλ και του Θεοδωσόπουλου, του Χρυσάνθου, ναι, και του Ταλιαντό. Ναι, ναι, ναι. Ποια είναι η άποψή σας για την καταγραφή, ας πούμε, ότι πρέπει να είναι έτσι, έκανε καλό τελικά τότε, τώρα στο σήμερα βοηθάει? Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά, δηλαδή, τι να πω τώρα, εντάξει, που δεν είναι καλό να μιλείς κακού ή κοιτανάπαλοι. Υπάρχουν θετικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και τα αντίθετα στοιχεία, τα αρνητικά. Δηλαδή, εάν αυτός που θέλει να συνεχίσει τη σπουδή του πάνω στη βυζαντινή μουσική, η ψαλτική τέχνη, χρειάζεται σίγουρα ακούσματα. Χωρίς τα ακούσματα δεν γίνεται, δεν βγαίνει σε πέρας αποτέλεσμα. Δηλαδή να κάνεις το μάθημά σου, να έχεις τον καλύτερο θεωρητικό κλπ. Κλπ. Ή και να έχεις και τον καλύτερο ερμηνευτή, αλλά θα μπορέσεις να τα μαγνητοφωνήσεις αυτά, να τα βάλεις στο μυαλό σου. Τα πρακτικά, στις ερμηνείες. Τα θεωρητικά θα τα διαβάσεις, θα τα ξαναδιαβάσεις. Τα ηχητικά, λοιπόν, έρχεται η τεχνολογία και σου λέει, εγώ είμαι το μαγνητόφωνο, ας πούμε, το μπομπινόφωνο παλιά, το κασετόφωνο και λοιπά, τώρα τα CDs και λοιπά. Ο Καραμάνης σαν πρώτος έκανε αυτές τις αναλύσεις. Απ' την άλλη, ένας σπουδαστής... Έκανε, εννοείται, έγραψε. Ναι, τις έγραψε, ναι, τις κατέγραψε. Ένας σπουδαστής που ξεκινάει και κάνει τα κλασικά μαθήματα, όταν θα πιάνε πρώτη φορά του Καραμάνη το αναλυτικό γράψιμο, δεν θα ήταν εύκολο να του πει, κατ' εμέ. Και νομίζω ο περισσότερος κόσμος, ο ιεροψαλτικός, το καταλαβαίνει αυτό, το ξέρει. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό, να γινόταν εύκολο, όταν θα είχε και το ηχητικό μαζί. Δηλαδή, έχω τα βιβλία του Καραμάνη, αν δεν έχω ακούσει Καραμάνη... Ή αν ο δασκαλός μου δεν είναι του Καραμάνη, δηλαδή άμα δεν είσαι μαθητής εκεί της σχολής... Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ερμηνεύσεις αυτά και να τα πεις, αν δεν έχεις ακούσματα. Έρχεται τώρα άλλος, δεν έχει ακούσει τα Νίτσα ποτέ και παίρνει το βιβλίο ή τα μαθήματα, παρτιτούρες ή το τριώδιο, ξέρω εγώ. Πού να τα πεις, ρε άνθρωπε, λέω εγώ από μέσα μου. Ναι. Και το λέω εφαρσός. Πώς θα τα πεις αυτά? Είναι του Στανίτσα, ναι, υπέροχο μάθημα. Ποιος λέει? Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλά του Στανίτσα. Αλλά για να τα ερμηνεύσεις και διαλέγεις και άμεση και χωράρχεις από τους νέους, βάλουμε το Στανίτσα. Πού πας ξυπόλυτο στα γκάθια, λέω εγώ. Πρώτα βάλ τα κάτω,
δες τα λιγάκι πιο μυαλωμένα για να δεις τι θα κάνεις. Άμα είσαι νέος δάσκαλος, νέος χωράρχης, θα προτιμήσεις πιο απλά, απλογραμμένα, κλασικά μαθήματα. Από εκεί και πέρα προχωράς και αναλόγως. Εσείς νιώθετε αυτά τα μαθήματα έτσι με τα διήγορα και τα τρίγορα να σας περιορίζουν? Δηλαδή να βλέπετε το βιβλίο στο αναλόγιο πάνω και να λέτε πω τώρα αυτό θέλω να κάνω κάτι άλλο και δεν μπορώ, ας πούμε. Το νιώθετε αυτό το πράγμα ή... Όχι, βασικά δεν νομίζω ότι το νιώθω. Έχει τη δυσκολία του, έτσι, δεν έχει τη δυσκολία του. Παρεστηγμένα... Όχι, δεν το εννοεί έτσι ο Κώστας, να σας φαίνεται δύσκολο. Ναι. Ότι σας δεσμεύει να πείτε αυτό που είναι υποχρεωτικά και ότι εκείνη τη στιγμή... Περιορίζει τη φαντασία σας. Μπορεί να σας έρθει κάτι άλλο να κάνετε και δεν το κάνετε επειδή έχετε παρτιτούρα μπροστά. Αυτό είναι το αρνητικό λίγο πριν που είπαμε τώρα. Βλέπεις την αναλυτική καταγραφή του Καραμάνι, ας πούμε. Εκεί είσαι δεσμευμένος να πεις αυτό, δεν μπορεί να ξεφύγεις, γιατί φοβάσαι μη κάνεις παρατημονιά, ξεφύγεις, σου φύγει το μάθημα, ας πούμε. Θα μου πεις, άμα είσαι μαέστρος, θα επανέλθεις, θα επαναφέρεις το τιμόνι. Αλλά πάλι δεν θα έχει γίνει η στραβοτιμονιά. Το θέμα είναι να μην γίνει η στραβοτιμονιά, ας πούμε. Αυτό είναι το όλο το θέμα. Δάσκαλε. Γι' αυτό λέμε το καλό και το κακό, ναι. Καλό είναι ο κάθε μαθητής να δουλέψει τα κλασικά μαθήματα όπως του πρέπει και μετά σιγά σιγά μέσω των ακουσμάτων βγαίνουν οι αναλύσεις. Ίσως να το συνεχίσουμε και στην επόμενη μας εκπομπή, γιατί θα ήθελα να κάνω και μια-δύο ερωτήσεις ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά επειδή έχουμε ήδη υπερβεί το χρόνο μας, αναγκαζόμαστε για άλλη μια φορά να κλείσουμε, έτσι λίγο απότομα. Τι να κάνουμε, ο χρόνος είναι χρόνος, φεύγει. Θα αποχαιρετήσουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Εντοφίβεστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Εις ερημικής, απ' αυτός ο Θείος πόθος εγίνεται, με τους Κωνσταντίνο Μπουζδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπω μου της καρδίας, προσέσω τι ζώσον εσύ επιλάβει.